ο Μιχάλης Κακιούζης, ο οποίος είναι δίπλα μας. Coach, μεγάλη νίκη σήμερα, με νομίζω αναπάντεχη διαφορά στο σκορ. Αυτό είναι καλό ή κακό εν ώψη του τρίτου αγώνα? Είναι κάτι που σας δίνει πλεονέκτημα ψυχολογικό? Αναπάντεχη νίκη ή όχι? Νομίζω ότι αξίζαμε τη διάρκεια του αγώνα σήμερα να κερδίσουμε. Αναπάντεχη ή διαφορά? Διαφορά δεν έχει σημασία. Είναι ένα παιχνίδι. Ή κερδίσαμε ένα από 30 πόντους, δεν είναι. Απλά το παιχνίδι έφυγε σε κάποια φάση. Βάλαμε κάποια σου τα οποία μπορεί να μεταβάζαμε και γι' αυτό ξέφυγε. Τίποτα, δεν ήταν απλά τα πράγματα. Δεν δώσαμε. Δώσαμε 9 επιθετικά rebound μόνο. Στο προηγούμενο δεν δώσαμε 20. Δεν κάναμε 17 λάθη. Αυτή είναι η διαφορά. Συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες. Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική και από τους οπαδούς του Κεραυνού αλλά και της ΑΕΚ. Ωραίο παιχνίδι και δεν το λέω επειδή κερδίσαμε. Η σειρά των παιχνιδιών τέτοια θα είναι μεγάλη σειρά. Αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ μεγάλη εμπειρία. Ήμασταν όμως καλύτεροι σήμερα σε σύγκριση με το προηγούμενο παιχνίδι. Αποκτούμε εμπειρία παιχνίδι με το παιχνίδι, δεν έχουμε την εμπειρία που έχει ΑΕΚ, αλλά μέσα από τις δυσκολίες, τις ήττες, τις άσχημα αποτελέσματα, τις άσχημες εμφάνισεις αποκτάς εμπειρία και νομίζω ότι σήμερα το βγάλαμε στο γήπεδο. Τι ακριβώς έγινε στην τρίτη περίοδο και η ομάδα σας έφυγε, ξέφυγε στο σκορ? Τι άλλαξε ακριβώς έτσι από προπονητικής πλευράς? Η άμυνά μας είναι το νούμερο ένα. Το έχουμε ξαναπεί. Όταν παίζουμε άμυνα, όταν κατά στην ΑΕΚ 55 πόντους, νομίζω ότι αυτό λέει όλα. Η άμυνά μας, από την άμυνά μας μετά είμαστε πάρα πολύ καλοί στο να τρέξουμε στο ανοιχτό γήπεδο. Βάλαμε ξανά λίγο και πάλι τα σούτε όλοι ανεξαιρέτου. Τίποτα παραπάνω. Η άμυνά μας είναι αυτό που θα μας δίνει πάντα την ενέργεια, τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση για την επίθεση. Μια τελευταία ερώτηση, coach, έχεις παίξει στο ψηλότερο επίπεδο, στο μυαλό ενός παίχτη, έχοντας κερδίσει το Game 2 στην έδρα του και πάει τώρα για το break στην έδρα του αντιπάλου, τι περνάει από το μυαλό, ποια θα είναι η ψυχολογία της ομάδας σας εν ώψη του κίτιον? Οι δύο ομάδες ψυχολογία είναι ότι ξέρουμε ότι είναι μεγάλη σειρά, έτσι. Πριν τρεις μέρες πήγαμε στην ΑΕΚ και χάσαμε. Δεν έχει σημασία. Στο τέλος, στη μέση, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει όπως και σήμερα θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει. Άμα κάποια πράγματα γίνονταν διαφορετικά. Σαφώς η ψυχολογία είναι. Καταλάβουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε την ΑΕΚ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά και η ΑΕΚ, ξαναλέω, είναι έμπειρη ομάδα. Ξέρει να έρχεται από ήττες. Παίζει την έδρα της. Πρέπει να είμαστε ακόμα καλύτερα από ό,τι είμαστε σήμερα γιατί σίγουρα η ΑΕΚ θα είναι έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.